Από 3 ευρώ αρχίζει η τιμή της Λαγάνας, η οποία έχει την τιμητική της την καθαρά Δευτέρα, καθώς πρωταγωνιστεί στο Σαρακοστιανό τραπέζι. Τα παραδοσιακά αρτοπία άρχισαν ήδη να προετοιμάζονται και μάλιστα ορισμένα τη διαθέτουν ήδη στους καταναλωτές. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και η καθαρά Δευτέρα, λόγω εθήμου, τα αρτοπία σε όλη την Ελλάδα παρασκευάζουν την παραδοσιακή Λαγάνα. Η Λαγάνα είναι μακρόσθενη, τα παλιά χρόνια όταν την κάνανε νοικοκυρές ήταν με 7 πόδια, κάθε Κυριακή μέχρι να έρθει το Πάσχα κόβανε από ένα πόδι και το τρώγανε. Αυτός είναι ο συμβολισμός της Λαγάνας. Οι τιμές, επειδή θα με ρωτήσεις, οι τιμές θα κοιμαθούν όπως είναι εδώ και 6-7 χρόνια. Δεν πρόκειται να υπάρχει ανατίμηση καμία. Η Λαγάνα είναι αδιατίμητη, όπως είναι και το ψωμί. Ο κάθε αρτοπίος σύμφωνα με τα έξοδά του βάζει τη τιμή της Λαγάνας. Η Λαγάνα είναι ο άζυμος άρτος, ο οποίος φτιάχνεται με παραδοσιακό τρόπο στην Ελλάδα μόνο μία ημέρα του χρόνου, την καθαρά Δευτέρα, ενώ το όνομα της προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό λάγανον, μία πλακωτή ζύμη που παρασκευάζεται από αλεύρι και νερό και σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Ο τρόπος παρασκευής, τα άλευρα που χρησιμοποιούνται, αλλά και το γεγονός ότι οι αρτοποιοί πρέπει να εργαστούν ημέρα αργίας, είναι ορισμένοι από τους λόγους που αυξάνουν την τιμή του αρτοποιήματος. Η Λαγάνα είναι πιο ακριβή σε σχέση με το ψωμί, λόγω και των εργατικών που έρχονται εκείνη τη μέρα, οι εργάτες πληρώνονται παραπάνω, γιατί είναι κατά έθιμο αργία, και λόγω ότι σε έναν φούρνο, άμα πάρει παίρνει ας πούμε 120 ψωμιά, η Λαγάνα επειδή πιάνει μεγάλο χώρο θα πάρει 40 λαγάνες. Οπότε ανεβαίνουν όλα τα έξοδα. Συν ότι πρέπει ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι δεν είναι το ίδιο αλεύρι. Ο κλάδος των αρτοπιών, όπως άλλωστε τα περισσότερα επαγγέλματα, καταγράφει μείωση της κατανάλωσης, η οποία μόνο στο ψωμί υπολογίζεται στο 25-30% πανελλαδικά. Οι αρτοποιοί, παρόλο που λειτουργούν κανονικά όλο το διάστημα της πανδημίας, έχουν δει αυτή τη σημαντική μείωση στο τζίρο τους. Ο καταναλωτής, όταν είναι μέσα στο σπίτι, η γυναίκα, η νοικοκυρά, με τα παιδιά μέσα στο σπίτι, πρέπει τα παιδιά να απασχοληθούν. Πρέπει και η νοικοκυρά να απασχοληθεί. Πότε θα πάρει, θα ζυμώσει και τα τυροπιτάκια, θα ζυμώσει και τα κέικ. Θα ζυμώσει και ένα ψωμί και καλά θα κάνει. Εμείς λέμε τον καταναλωτή και την οικοκυρά ή ψωμί που θα έχει ζυμώσει αυτή η ίδια ή από το φούρνο της γειτονιάς.